Για λάδι ωστόσο θα συνεχίσω να σας μιλάω. Καλημερίζοντας την κυρία Μαρία Κατσούλη. Καλημέρα σας από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη. Καλό μήνα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μήνα και σε εσάς. Μόνο που αυτή τη φορά θα μιλήσουμε ή σε αυτή τη φάση θα μιλήσουμε για τον 7ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου, ο οποίος θα φιλοξενηθεί σε μια ελαιοκομική περιοχή τη Σιτία 7 με 9 Απριλίου. Ναι, ή κάνω λάθος? Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ο 7ος διαγωνισμός ελαιολάδου. Είναι διεθνής, ονομάζεται Αθένα και είναι ένας διαγωνισμός που αγκαλιάζεται από όλες τις χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Από όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Mm-hmm. Από όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Σε διοργανώνεται, να πούμε από την αρχή, γιατί νομίζω ότι αυτό ως ταυτότητα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, κυρία Κατσούλη. Βεβαίως. Από τον Δήμο Σιτίας, ναι. Από το Δήμο Σιτίας, το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο, μεγάλος διοργανωτής, είναι το επιμελητήριο Λασιθίου. Και βέβαια ο οργανισμός αναφυκρότησης Σιτίας. Και να πω κάτι, ο διαγωνισμός είναι η 7η φορά, γίνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας. Και εγώ ως Κρητικιά, γιατί είμαι από τα Χανιά, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πάντα στο μυαλό μου ήθελα ο διαγωνισμός να ξεκινήσει, να κατέβει στην Κρήτη, σε μια πόλη που είναι αμιγώς η ταυτότητά της, συνδεδεμένη με την ΕΙΑ. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη περιοχή. Όλη η Κρήτη είναι συνδεδεμένη με την ΕΙΑ, αλλά σχετικά με την Κρήτη, η Σιτία, βλέπεις μόνο ΕΙΑ. Όπου και να πας, βλέπεις μόνο ΕΙΑ. Και έχει βέβαια από την άλλη και ένα πολύ καλό πέρασμα σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα του λαδιού και με την ποιότητα του λαδιού επίσης στο διεθνή χώρο, έτσι. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ, αυτό θέλω να πω. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχει ένα πολύ δυνατό μπραντ, ονομασία, αλλά και σαν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σιτία Λασιθίου. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά ελληνικά μπραντ που έχουμε ως pop ελαιόλαδο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελαιόλαδα της Σιτίας τα παίρνουν και εταιρείες, να το πω, τυποποιούν ως pop Σιτία, αγοράζουν δηλαδή και τυποποιούν, αλλά και από άλλες περιοχές και της Κρήτης, αλλά ενδεχομένως και από άλλες εταιρείες που, ναι, μεν η έδρα τους δεν είναι στην Κρήτη, αλλά είναι κάπου αλλού. Νομίζω ότι ενδεικτική της όλης προσπάθειας που γίνεται και βάσει αυτών που έχετε αναφέρει και εσείς από τη δική σας την πλευρά, εσείς σομελιέ κρασιού, ελαιολάδου, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός, σύμβουλος φιλοξενίας, πιστοποιημένη δοκιμαστής ελαιολάδου, για να μην αποξεχνιόμαστε, και ό,τι άλλο ξεχνάω. Έτσι είναι. Ναι, και ό,τι άλλο ξεχνάω. Είμαι 30 χρόνια στο χώρο της της γαστρονομίας, να το πω. Η ταυτότητά μου σαφώς είναι πάνω στο κρασί, από το κρασί ξεκίνησα. Αλλά ένας άνθρωπος που εργάζεται κάθε μέρα στην υψηλή γαστρονομία, σε εστιατόρια, δεν είναι δυνατό να μην δώσει έμφαση στο ελαιόλαδο, γιατί το ελαιόλαδο είναι η πρώτη ύλη στην κουζίνα κάθε εστιατορία. Άρα λοιπόν για μένα ήταν μια φυσική συνέχεια, να το πω, της δουλειάς μου, να ασχοληθώ με το ελαιόλαδο και με το ελαιόλαδο και με την εκπαίδευση όλων αυτών που είπατε, αλλά και με την εκπαίδευση του ελαιολάδου στο κομμάτι το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου και τις γευσιγνωσίες του ελαιολάδου. Αν σωστά έχω διαβάσει και σωστά θυμάμαι, 550 δείγματα από εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα θα αξιολογηθούν από μια διεθνή κριτική επιτροπή 30 δοκιμαστών. Ναι, κυρία Κατσούλη. Ακριβώς έτσι είναι, πολύ σωστά διαβάσατε. Είναι 550 δείγματα. Τα δείγματα αυτά είναι από 23 διαφορετικές χώρες, συν την Ελλάδα εννοείται. Το 49% των δείγματων είναι από ξένες χώρες και από χώρες που για μας τους Έλληνες μέχρι χθες, να το πω, ή δεν τις θεωρούσαμε καθόλου σοβαρές, τις νομπάραμε ή και δεν ξέραμε ότι παράγουν ελαιόλαδο. Δηλαδή?
Παραδείγματος χάρη, έχουμε δείγματα από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Κίνα, από την Βραζιλία, από την Αργεντινή, από τη Σαουδική Αραβία έχουμε δύο δείγματα. Έρχονται δηλαδή, δεν μιλάω για τις χώρες της Μεσογείου που είναι αμιγώς εστιάζουν στην καλλιέργεια της ελιάς, αλλά για χώρες που για μας είναι εξωτικές και δεν γνωρίζαμε ότι παράγουν, ότι καλλιεργούν ελιά. Μα ξέρετε, θα σας έλεγα ότι χθες θυμάμαι να συζητάμε, το χθες είναι συμβολικό, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, ναι, το καταλάβετε ναι, στη ναι. συνέχεια. Μα χθες συζητούσαμε, επειδή αναφερθήκατε στην Κίνα, ότι θέλανε να προχωρήσουν και ζητούσαν και βοήθεια και τεχνογνωσία και ερχόντουσαν εδώ για την καλλιέργεια της ελιάς και σήμερα παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό. Βεβαίως. Να πω ότι όταν ξεκίνησαν πριν πολλά χρόνια όμως οι Κινέζοι αυτό, ότι το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων είχε βοηθήσει πολύ σε αυτό, όπως έχει βοηθήσει και σε άλλες χώρες της Ασίας, η Ορδανία, η Ισραήλ έχει βοηθήσει. Έτσι, μιλάω, αναφέρομαι στο Ινστιτούτο Χανίων, Ελιάς Χανίων, επειδή είναι και στην Κρήτη και τώρα είμαστε, μιλάμε για την Κρήτη. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Να πω ότι αυτές τις χώρες δεν πρέπει να τις αγνοούμε, γιατί επειδή είναι νεόφερτες στο χώρο της καλλιέργειας, ό,τι κάνουν, το κάνουν μετά από πολύ μεγάλη έρευνα και με συμβούλους πολύ δυνατούς στο κομμάτι και της καλλιέργειας, ενώ γεωπόνους, αλλά εξειδικευμένους στην καλλιέργεια της ελιάς, οπότε γι' αυτό και βγαίνουν πολύ δυνατά όταν βγουν στην αγορά και όσο μεγαλώνουν και τα δέντρα, να το πω έτσι, βγαίνουν πολύ δυνατά στην ποιότητα του ελαιολάδου. Και το δεύτερο στοιχείο που δεν πρέπει εμείς να τους αγνοούμε αυτές σαν χώρες είναι ότι όσο καταναλωτής ενημερώνεται περισσότερο για την ποιότητα του ελαιολάδου, δοκιμάζει, αρχίζει, καταλαβαίνει ποιο είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ανάμεσα στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αρχίζει και αντιλαμβάνει τα υψηλής ποιότητας εξτρίσιμα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδο. Το λέω απλά λίγο για να συνειδητοποιήσουμε τις διαφορές. Όσο καταναλωτής λοιπόν ενημερώνεται, τόσο αρχίζει και ψάχνει στην αγορά περισσότερο. Ψάχνει για πιο φρέσκα ελαιόλαδα. Άρα λοιπόν αυτές οι χώρες που είναι στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και οι χώρες του νοτιού ημισφαιρίου, όταν μπαίνουν στην αγορά ελαιολάδου, είναι ανταγωνίστρες, γιατί ο καταναλωτής, και το λέω για μας επειδή εμείς θέλουμε να εξάγουμε, πρώτη δύναμη είναι το λάδι μας ούτως ή άλλως και θα πήγαινα εκεί στον ανταγωνισμό και χαίρομαι που πήγατε πρώτοι εσείς. Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελαιόλαδα πιο φρέσκα, γιατί το νότιο ημισφαίριο βγαίνει πιο μετά στην αγορά. Βγαίνει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Αργεντινή μαζεύουν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να εμείς αυτές τις χώρες να τις βλέπουμε ως σοβαρές ανταγωνιστικές χώρες στο ελαιόλαδό μας. Μα όσο μεγαλώνει η πίτα ούτως ή άλλως με τις ανταγωνιστικές χώρες, τόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά και τόσο η δική μας η προσπάθεια θα πρέπει να είναι διαφορετική και με την προάσπιση του ίδιου μας του προϊόντος, και βάζεται ένα κεφάλαιο αυτή την ώρα, μεγάλο, το ανοίγετε μάλλον, έτσι όπως τοποθετήστε βάσει αυτών που λέτε, κυρία Κατσούλη, που θα πρέπει ο κάθε παραγωγός, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι, είτε ετεροεπαγγελματίας είναι, τα επόμενα χρόνια να τα σκεφτεί ή από τώρα να ξεκινήσει να τα σκέφτεται. Πολύ πολύ σημαντικά, γιατί είναι ένα σεβασμός και στο πρόσωπό του και στο εισόδημά του και στο προϊόν το οποίο παράγει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και χαίρομαι που είπατε που δεν μείνατε μόνο στον παραγωγό, μείνατε και στους υπολείπους επαγγελματίες που είναι στην αλυσίδα του ελαιολάδου και στην αλυσίδα, είτε είναι εμπόριο είτε είναι τίποτε, οτιδήποτε. Πολύ σωστά το είπατε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι να συνειδητοποιήσουμε, εμείς είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Οι δυνατότητες μας καλλιέργειες παραγωγής ελαιολάδου είναι αυτές, γιατί το ανάγλυφο της χώρας μας δεν είναι πολύ εύκολο όσο είναι άλλες χώρες. Σωστά. Πάμε στην Ισπανία και βλέπουμε ένα επίπεδο, ας πούμε μόνο ΕΙΑ. Στη Τουρκία επίσης.
στις χώρες αυτές που προανέφερα, η Κίνα, ένα τεράστιο πράγμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα. Η δυνατότητα παραγωγής μας είναι 350.000 τόνους, 380. Να πούμε ακόμα και 400 που δεν είχαμε ποτέ 400.000 τόνους. Άρα λοιπόν το μόνο που μας μένει είναι να αναβαθμίσουμε όλη αυτή την ποιότητα του ελαιολάδου για να πετύχουμε και καλύτερες τιμές στην αγορά. Δηλαδή να το πουλάμε ακόμα πιο καλά, ο παραγωγός να μένει πολύ ευχαριστημένος από το εισόδημά του. Ναι, ναι, έχει να μόνο κάνει... η αναβάθμιση, ναι. Η ποιοτική αναβάθμιση θα μας βάλει στην αγορά πολύ δυνατά και θα έχουμε όλοι αυτό που λέμε ένα πολύ καλό εισόδημα. Αυτό συνδέεται και με το κίνητρο που δίνεις ως πολιτεία, όποια είναι αυτή η πολιτεία, δεν το πάω πολιτικά, κομματικά ή οτιδήποτε άλλο, κυρία Κατσούλη, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Αυτό πάει και με τη στήριξη που μπορεί να σου δώσει η πολιτεία για να σου δώσει εκείνο το κίνητρο, εννοώ, έτσι ώστε σωστά να καλλιεργήσεις και να παράξεις το προϊόν σου στη συνέχεια. Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το στόχο, όλοι και η πολιτεία, αλλά να μην μείνουμε μόνο στην πολιτεία, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε η παραγωγή, έτσι. Η πολιτεία θα δώσει κατευθύνσεις, θα δώσει ενδεχομένως επιδοτήσεις, αλλά ό,τι παίρνουμε από την πολιτεία να τα αξιοποιούμε για την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος. Αυτό σημαίνει όμως και γνώση από την άλλη, που δεν μπαίνουμε σε αυτό το τομέα καν με την συνεχή εκπαίδευσή μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, δηλαδή παραδείγματος χάρη, αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Όσοι εργάζονται στα ελαιοτριβεία ή ελαιοτριβείς, να το πω, να εκπαιδευτούν, να μάθουν πώς πρέπει να... Δηλαδή να σέβονται τον κόπο του ανθρώπου που τους πάει τις ελιές, γιατί το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βγει από το διαχωριστήρα. Τι μου λέτε τώρα. Βάζω, κυρία Κατσούλη, μέσα στο μυαλό μου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά την ώρα που εσείς λέτε, ξέρετε, από το ελαιοτριβείο ακόμα ή από τον τρόπο που ρίχνεις την ελιά σου, εν πάση περιπτώσει, εγώ αναλογίζομαι ή βάζω εικόνα μέσα στο μυαλό μου, γιατί και εγώ πάω και μαζεύω τις ελιές μου, έτσι, και είμαι τεροεπαγγελματίας, ή πάω και αλέθω το λάθη μου. Και βάζω μέσα στο μυαλό μου, κάνω εικόνα αυτό το οποίο αντιμετωπίζω, με το ποιος με βοηθάει, το ποιος μου ραβδίζει, το αν ξέρω εγώ η ίδια να ραβδίζω, και στη συνέχεια που δεν έχω πάρει γνώσεις απαραίτητες, και στη συνέχεια το πώς διαχειρίζομαι το προϊόν μέσα σε ένα εργοστάσιο. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε και είναι η οδυνηρή πραγματικότητα. Έτσι είναι, γιατί ο παραγωγός, εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά, έτσι, που είναι πάνω από την ΕΙΑ συνέχεια, είναι δηλαδή στο χωράφι συνέχεια. Λοιπόν, αυτός έχει πηγαίνει ένα διαμάντι, μια άριστης ποιότητας ΕΙΑ στο ελαιοτριβείο. Αν ακόμα και το ελαιοτριβείο δεν τη διαχειριστεί σωστά, πάει τζαμπά ο κόπος του, έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, σε αυτό η πολιτεία θα πρέπει να βάλει, το λέω με έτσι ίσως αφήνουμε λίγο αυστηρή, να πει ότι όσοι έχετε ελαιοτριβεία, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να έχετε μια εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί πραγματικά ξέρω, έχω επισκεφθεί πάρα πολλά ελαιοτριβεία και πονάω πολλές φορές όταν βλέπω κάποιες καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ναι, σε πολλά πράγματα μπορεί να έρθει να βοηθήσει η πολιτεία στο να γίνουμε καλύτεροι. Το άλλο επίσης είναι ότι εμείς δεν έχουμε πολύ εξειδικευμένους στο χώρο της καλλιέργειας της ελιάς γεωπόνου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που δεν έχει τμήμα ελαιοκομείας, όταν η χώρα μας είναι η τρίτη στην παραγωγή ελαιολάδου. Όταν το εισόδημα, το ΑΕΠ, να το πω έτσι, της Ελλάδας, είναι το ελαιόλαδο ένα σημαντικό κομμάτι
στον αγροτικό τομέα. Ξέρετε, δεν με βλέπετε, αλλά χαμογελάω. Ενδεχόμενο να ακούγεται επίσης και το λίγο παραπάνω, έτσι όπως αυτή την ώρα ακούω αυτά τα οποία λέτε. Είμαστε πραγματικά με όλες αυτές τις επισημάνσεις σας σε λίγο γεγέλια. Αλλά μέσα από αυτό τον 7ο διαγωνισμό Ελαιολάδο, αυτό το οποίο εσείς θα περάσετε από τη δική σας την πλευρά, είναι όλο αυτό το οποίο προαναφέρατε, τις δυνατότητες που θα πρέπει ή την εξειδίκευση που θα πρέπει, να το πω διαφορετικά, να αναπτύξουμε, τις δυνατότητες που θα έχουμε, αυτά τα οποία θα πρέπει να διεκδικούμε. Ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί νομίζω ότι απλά για μια ετικέτα δεν το κάνετε. Όχι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν το κάνουμε για μια ετικέτα. Εμείς ξεκινήσαμε το Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Αθένα, τον ξεκινήσαμε γιατί πιστεύουμε ότι ο διαγωνισμός mm-hmm. αυτός δίνει μια όθηση και μια παρότριση και στον παραγωγό να γίνει καλύτερος, mm-hmm. αλλά και αυτή τη στιγμή ο Αθένα είναι ένας από τους πιο πετυχημένους ανάμεσα στους τρεις καλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου, με πολύ φήμη, θετική φήμη στο εξωτερικό. Γι' αυτό και έρχονται στην Ελλάδα να διαγωνιστούν ελαιόλαδα από χώρες που δεν περιμένουν κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον. Δεν θα εισάγουμε ποτέ εμείς λάδι ισπανικό να το πουλήσουμε mm-hmm. ή να το χρησιμοποιήσουμε στα εστιατόρια μας, έτσι. Αλλά έρχονται εδώ γιατί πρώτον αναγνωρίζουν τις υψηλές προδιαγραφές της διοργάνωσης και το δεύτερο μας σέβονται και σαν χώρα. Έχει έρθει κριτής να πάρει το βραβείο του σε τελετή απονομής και είπε, μα το να βραβεύω Ιταλός, να βραβεύομαι στην Ελλάδα, για μένα είναι ύψιστη τιμή. Τι προσδοκά τώρα ο παραγωγός που έρχεται στον Αθένα. Αμέσως παίρνει ένα feedback σε τι επίπεδο είναι το ελαιόλαδό του. Είτε αυτό έχει κερδίσει, είτε δεν έχει κερδίσει. Από εκεί και πέρα, η Κριτική Επιτροπή, επειδή έχουμε κριτές που είναι προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες στις χώρες τους και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη ποιότητα του ελαιολάδου, οι κριτές λοιπόν δίνουν και κάποια στοιχεία. Πού μπορεί να οφείλεται ένα πρόβλημα που βρίσκουν στη γεύση του ελαιολάδου. Mm-hmm. Αλλά πού μπορεί να προέρχεται. Μπορεί να προέρχεται από, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι, ότι από τα νερά, παραδείγματος χάρη του Λεωτριβίου, που δεν ήταν πολύ καθαρά, γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα κομματάκι συνδέει την ποιότητα, έτσι, το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο παζλ, το οποίο λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Οπότε λοιπόν τι κάνουνε, τους βοηθάει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή που ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα. Και δεν σας κρύβω ότι έχω παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν κερδίσει τα πρώτα χρόνια στο διαγωνισμό, αλλά με έχουν ευχαριστήσει, γιατί ο καθένας από εμάς νομίζει ότι το δικό μου το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο. Mm-hmm. Επίσης δεν έχει δοκιμάσει άλλα ελαιόλαδα. Άρα όταν δεν ξέρεις το διπλανό σου, το παραδιπλανό, δεν ξέρεις τον ανταγωνισμό σου, νομίζω ότι είναι πραγματικά ο καλύτερος. Και αυτό τους έχει βοηθήσει και έχουν αναβαθμίσει σταδιακά την ποιότητά τους. Άρα λοιπόν είναι, είτε κερδίσεις στον Αθένα, είτε δεν κερδίσεις, πάλι βγαίνει τυχερό το ελληνικό ελαιόλαδο. Και αυτό εμείς το βλέπουμε και από τα στατιστικά μας. Παραδείγματος χάρη, στην πρώτη διοργάνωση του 2016, ναι, είχαμε πολύ λίγα χρυσά βραβεία και πολλά χάλκινα βραβεία. Mm-hmm. Γιατί δίνουμε χάλκινο, αργυρό, χρυσό και διπλό χρυσό. Οι βραβεύσεις ξεκινούν όποιος πάρει βαθμολογία από το 65% και πάνω. Στο τελευταίο διαγωνισμό, το 2016, είχαμε πολλά χρυσά, πιο πολλά αργυρά και πολύ λιγότερα χάλκινα. Δηλαδή, καταλάβατε, πήγε αντίστροφα. Μάλιστα. Εγώ θέλω αυξήθηκαν τα χρυσά. Λοιπόν, είπαμε ότι ο 7ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου Αθένα, ότι θα γίνει στη Σιτή από τις 7 έως τις 9 Απριλίου.
Πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και τις γνώσεις που σήμερα πήραμε κάνοντας αυτή την πολύ καλή κουβέντα για το ελαιόλαδο. Μακάρι κάτι να προσφέραμε στον κάθε ελαιοπαραγωγό, στον κάθε παραγωγό, κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή ετεροεπαγγελματία που είχε τη δυνατότητα να σας ακούσει. Όταν μιλήσαμε για τους διοργανωτές, αναφερθήκαμε σε όλους. Δεν είπαμε όμως ότι είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, για να μην παρεξηγηθούμε, κυρία Κατσούλη. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρήτη TV. Να σας ευχαριστήσω και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ, κυρία Δουργεριάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτικούς, γιατί πραγματικά. Ξέρετε, εμείς υποστηριζόμαστε πολύ μεταξύ μας και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους παραγωγούς του Λασιτίου και της Ιτίας, γιατί όλοι έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ αυτή τη διοργάνωση και τους υπόσχομαι ότι ο Αθένα θα είναι πάντα δίπλα τους σε οτιδήποτε ζητήσουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσούλη. Ευχαριστώ και καλό μήνα. Γεια σας. Γεια σας.